Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα το τελευταίο καθαρό τρίμηνο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το πρώτο μόνο. Το δεύτερο πιανού είναι δηλαδή. Μέχρι τώρα, από τις 7 Ιουλίου και μετά, όλα τα επιτεύγματα, τα οικονομικά, από τη δική μας οικονομική πολιτική, τα καρπώνεστε, τρώτε τα έτοιμα και τα παρουσιάζετε ως δικά σας. Θα μας φάτε τώρα και το δεύτερο τρίμηνο. Λοιπόν, τίθεται ένα κεντρικό ερώτημα του προπολογισμού. Και το κεντρικό ερώτημα είναι αν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν είναι τόσο απλό. Και ποιο είναι αυτό? Το 4% ανάπτυξη που υποσχεθήκατε προεκλογικά δεν αποτελεί σχέδιο, γιατί απλά δεν θα έρθει και γιατί δεν το έχει εμπιστέψει ποτέ ούτε η ηγεσία σας. Ήταν μια προεκλογική εξαπάτηση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 7 Ιουλίου υποστήριζε ότι η 13η σύνταξη θα δοθεί μόνον εφόσον πιάσουν 4% ανάπτυξη, είναι σαφές ότι αναφερόταν στο 2020 και όχι σε κάποιο άλλο έτος μελλοντικά. Ενώ μάλιστα η οικονομία, κατά πώς επιχειρηματολογείται σήμερα, περίπου απογειώθηκε από τη στιγμή που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, και όταν το πρώτο εξάμεινο του 19, το πρώτο εξάμεινο αυτό είναι αφιερωμένο στον προηγούμενο ομιλητή, ήταν ρεκόρ ανάπτυξης για πρώτο εξάμεινο από το 2007, είναι απορίας άξιο. Γιατί προβλέπετε μόνο 2,8 για το 2020. 2,8. Και αυτό ακόμα βεβαίως δεν επιβιώνεται από κανένα στοιχείο. Πολύ απλά το 4% ήταν εξαπάτηση. Η τελευταία έκθεση της Κομισιόν δείχνει στασιμότητα για την Ευρωζώνη για το 20 και 21 και πτώση το 21 για την Ελλάδα. Εγώ σας λέω ότι δεν θα υπάρχει πτώση. Το 4% πώς προκύπτει? Μπορεί να υπάρξει μια τοποθέτηση από τον επόμενο ομιλητή ίσως, εάν συνεχίζεται να υπάρχει ο στόχος του 4% για πότε είναι, για αυτή τη ζωή, για την επόμενη ζωή, με ποια στοιχεία κτλ. Αλλιώς είναι εξαπάτηση. Είπατε ότι θέλατε να ελευθερώνετε τη μεσαία τάξη. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δεν έχετε φέρει ούτε ένα ιδιαίτερο μέτρο. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε ένα. Αυτό αποτυπώνεται και στις τοποθετήσεις της ΓΕΣΕΒΕ και είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι έγνοια για τους μικρομεσαίους ούτε είχατε ποτέ, ούτε έχετε. Τα φορολογικά κίνητρα για εταιρείες συμμετοχών, η μείωση της φορολογίας μερισμάτων, εταιριών επενδύσεων, εταιριών που επενδύουν σε εκείνη την περιουσία, των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των offshore, μάλλον δεν αφορούν τους μικρομεσαίους και κυρίως έχουν μηδενικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 28 σε 24 αφορά συντριπτικά μερικές εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις και ελάχιστα θα ωφελήσει τους μικρομεσαίους. Εδώ δεν ισχύει καν το μαζί με το βασιλικό ποντίζει και κλάστρα. Φόρος φυσικών προσώπων. Για τους μεν μισθωτούς και συνταξιούχους, τα φορολογικά μέτρα ήταν ψίχουλα και συγκρινόμενα με τις δικές μας δεσμεύσεις του Μαΐου, συνιστούν επιβάρυνση. Σας προκαλώ όποτε θέλετε να τα συγκρίνουμε. Σημειωτέων ότι ένα τμήμα από μισθωτούς και συνταξιούχους είναι κομμάτι, όπως και να το υπολογίσει κανείς, της μεσαίας τάξης. Για τους δύο αυτοαπασχολούμενους, η φορολογική ελάφρυνση θα τη δουν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2021, δηλαδή περίπου σε 2 χρόνια από τώρα. Μέχρι τότε βλέπουν ήδη και θα δουν πολύ περισσότερες επιβαρύνσεις και το 20 με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, αυξημένες κατώτερες εισφορές κατά 420 ευρώ και το πιο φτωχό 85% των ασφαλισμένων, 22% φόρους για όσους δεν πιάσουν 30% ηλεκτρονικές συναλλαγές, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων, ακύρωση της αύξησης του κατώτου μισθού που είχατε εσείς ήδη δεσμευτεί πέρα από εμάς και όσα άλλα φέρετε μέχρι το 2021. Αλλά τώρα για 19 και 20 θα έχουν επιβάρυνση. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα λοιπόν? Η μεγάλη εικόνα είναι ότι από τις ελαφρύνσεις, τις φοροελαφρύνσεις, το 65% αφορά επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια περίπου αφορούν τα νοικοκυριά. Από αυτό το 65% των ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος αφορά πολύ λίγους. Στο 95% των συνόλων των επιχειρήσεων αντιστοιχεί μόλις το 1/10 της συνολικής ελάφρυνσης και αντίστροφα. Στο 5% των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων αντιστοιχούν τα 9/10 της ελάφρυνσης. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και την ίδια στιγμή, με τον τρόπο που εκτελείται το σχέδιο Ηρακλής, χωρίς υποχρεώσεις από την πλευρά των τραπεζών, χωρίς δεσμεύσεις δικές σας για την πρώτη κατοικία, χωρίς διαφάνεια, θα έρθει μια καταιγίδα πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και ρευστοποίησης για περίπου 50.000 επιχειρήσεις, οι περισσότερες μικρομεσαίες. Άλλη μια μεγάλη ανακούφιση για τη μεσαία τάξη. Συμπέρασμα πρώτο λοιπόν. Το 4% ανάπτυξη, όπως και η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, ήταν προεκλογικά συνθήματα εξαπάτησης. Μοναδικός στόχος, χωρίς κανένα σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό, ήταν η ελάφρυνση της ανώτερης τάξης,
των πιο πλούσιων, των πιο μεγάλων δικτυωσιών, των πιο μεγάλων επιχειρήσεων, μόνο που αν το λέγατε αυτό προεκλογικά, θα παίρνετε τις εκλογές το 2040. Παρακάτω. Σχεδιάζεται να πουλήσετε ό,τι πουλιέται, ό,τι μπορεί να πουληθεί. Θα πουλήσετε τη ΔΕΗ, τα δίκτυα φυσικού αερίου και ρεύματος και θα πουλήσετε πολλά ακόμα που δεν μας λέτε ακόμα, γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα 2,5 δις που έχετε προϋπολογίσει για ιδιωτικοποίησεις, που είναι αυξημένα κατά 400% από τον προϋπολογισμό το 19. Δεν έχετε αντιληφθεί ότι η τάση διεθνώς τελευταίες δεκαετίες, ειδικά στον χώρο των δικτύων και ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι η αποϋδιωτικοποίηση. Το δόγμα της κυβέρνησης Άδων Γεωργιάδη είναι ρητά, το πουλάμε τα πάντα, διότι έτσι έρχεται η ανάπτυξη. Και αυτό είναι όλο σας το αναπτυξιακό σχέδιο. Μόλις χθες ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε πως ένα πράγμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους. Θα ιδιωτικοποιήσουμε τα λιμάνια. Όλα τα λιμάνια. Υπάρχει κάποιο οικονομικό μοντέλο που αντιγράφεται ή είναι έτσι και ό,τι να είναι. Το 87% των λιμανιών στην Ευρώπη τελούν υπό δημόσιο έλεγχο ή διαχείριση. Και εδώ εσείς προτείνετε να τα ιδιωτικοποιήσετε όλα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ή στην Ευρώπη την υπόλοιπη διάκεται εχθρικά απέναντι στην ανάπτυξη, ή η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο ανερμάτιστη, επικίνδυνη κυβέρνηση σε μεταπολίτευση. Και σε αυτό πρέπει να πάρει ειδικά σε αυτό θέση ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Η θέση του Υπουργού Οικονομίας είναι και δική του θέση. Θα ιδιωτικοποιήσει όλα τα λιμάνια. Ήταν τέτοιος ο λαϊκισμός όλα τα προηγούμενα χρόνια και τόσο πολλά τα ψέματα που υπόθηκαν για μία σειρά ζητήματα, από την καταστροφή της οικονομίας και το τέταρτο μνημόνιο μέχρι την αδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που πέφτε και εσείς οι ίδιοι θύματα των ψεμάτων αυτών. Το παθαίνουν όσοι λένε ψέματα. Κάποια στιγμή αρχίζουν και τα πιστεύουν. Με το προσφυγικό, αφού μας είχατε πει ό,τι μας λέγατε όλο το προηγούμενο διάστημα, ήρθατε, παγώσατε το δικό μας σχεδιασμό, χωρίς να έχετε κάποιο άλλο δικό σας σχεδιασμό, υπολογίζοντας μάλλον ότι απλά επειδή είστε εσείς θα τα καταφέρετε καλύτερα και μέσα σε λίγους μήνες θα κάνετε μαντάρα. Επιδείξετε μια τεράστια ελαφρότητα. Και την ίδια ελαφρότητα επιδεικνύετε σήμερα για την οικονομία. Όλο το σχέδιο, και έχει υποθεί και από αυτό το βήμα πολλάκις από βουλευτές σας, είναι τουρισμός και οικοδομή. Εξισώσετε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο τη βιομηχανία με τον τουρισμό, δημιουργείτε μία φούσκα στην οικοδομή την ίδια στιγμή που παγώνεται έργα υποδομών. Και αυτές τις μέρες βουλευτές πλειοψηφίας υποστήριξαν ότι ο μοχλός για την ανάπτυξη είναι η οικοδομή. Και το λέτε σοβαρά αυτό και επιμένετε. Λοιπόν, η οικοδομή, σαν θερμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ήταν μία από τις πολλές παθογένειες εξτρεβλώσεις της ελληνικής οικονομίας, στρεβλώσεις που μας οδήγησαν στην πολύ βαθιά κρίση που βιώσαμε. Προφανώς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα θα εισέλθει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με τουρισμό και οικοδομή. Αυτό είναι όλο το σχέδιο και φαίνεται να μην έχετε αντιληφθεί τίποτα για το τι έφτιαξε, που ήταν τόσο βαθιά κρίση στην Ελλάδα και να μην σε έχει απασχολήσει καθόλου. Εντελώς αψίλιαστη. Συμπέρασμα δεύτερο. Όλος κόλλος ο σχεδιασμός και την ανάπτυξη εξαρτείται στον τουρισμό και οικοδομή, στο πουλάμε ό,τι πουλιέται, λιμάνια, νησιά επί κ. Γεωργιάδης, δίκτυα, έρευνα γραφειοκρατικά εμπόδια καταργώντας το ρυθμιστικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και εργασιακών σχέσεων, κάνουμε τα χατήρια σε όποιον το ζητήσει και επαναφέρουμε όλες τις παθογένειες μαζί και το πλατειακό κράτος. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας. Υποσχεθήκατε καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ήταν ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα. Πού είναι οι καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας? Δύο νομοθετήματα σχετικά φέρατε, γιατί μεν ΔΕΗ οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα μπαίνουν εκτός συλλογικής σύμβασης και με το πολυνομοσχέδιο επιτρέπεται σε κάθε εταιρεία που θα επικαλεστεί οικονομικά προβλήματα να βγαίνει εκτός κρατικών συμβάσεων. Αυτά και τα δύο σε απλά ελληνικά σημαίνει πορεία των μισθών προς τον κατώτατο μισθό. Και δεν έχετε φέρει τίποτα άλλο σχετικό. Και την ίδια στιγμή βασίζεται τον προπολογισμό και το 2,8 κατά ένα μεγάλο μέρος σε μια ηλικιώδη σχεδόν αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Σας κατακρίνει γι' αυτό ακόμη και ο ΣΕΒ. Εάν εννοούσατε προεκλογικά ότι το σχέδιό σας είναι να συμπιέσετε στην αρχή τους μισθούς, αυτό να φέρει την ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη αυτή σε κάποια άλλη τετραετία και σε κάποια άλλη ζωή να ξαναδημιουργήσει ζήτηση εργασίας και αυτό να αυξήσει τους μισθούς, απλά έχετε ξαπατήσει για άλλη μια φορά. Σαν ιδεολόγημα του νεοελευθερισμού, έχει διαψευστεί παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ. Τελειώνετε, κύριε συνάδελφε. Τελειώνω. Ένα λεπτό ακόμα. Όχι, δεν έχετε ένα λεπτό ακόμα, γιατί είναι η στέση. Υποστηρίζουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη εν χορό ότι και μόνο η άνοδος της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα πράγματα δημιούργησε καλύτερους όρους για την οικονομία. Τρία επιχειρήματα λέτε. Το τι γράφει ο ξένος τύπος, το τι λένε οι δημοσκοπήσεις, καθώς και η άνοδος των οικονομικών εδίων. Αυτό είναι πραγματικό. Από τα τρία, τα δύο πρώτα δεν αποτελούν καν οικονομικό δείκτη.
Λοιπόν, το αφήγημά σας. Εντάξει, τα υποτίθεται και είχαν πέσει από πριν. Το αφήγημά σας δεν τεκμέρεται από κανέναν δείκτη πέραν της οικοδομής. Αντίθετα, οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών για την ελληνική οικονομία από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Για να σας βγει το 2,8% ανάπτυξη, προβλέπεται 13,4% αύξηση των επενδύσεων, ώστε να έχετε 1,6% αποτύπωμα στο ΕΠ. Όταν επενδύσει στην Ευρωζώνη, προβλέπεται να καταποντιστούν κατά το 2020 στο 2%. Είστε μάλλον Χουντίνι. Και δεν βασίζεται αυτή η πρόβλεψη πουθενά αλλού, πέρα από μια πιθανή, όπως τη θεωρείται, έκκληση της οικοδομής ή το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, το οποίο δεν πρόκειται καν να αποδώσει το 2020. Συνολικά στον προϋπολογισμό έχετε πειράξει δείκτες. Έχετε υπερτιμήσει τα έσοδα και υποτιμάτε τις ελαφρύνσεις τις οποίες έχετε κάνει και φτάνετε στο σημείο ακόμη και ο ΣΕΦ να ειρωνεύεται. Λέει ο ΣΕΦ, στον προϋπολογισμό προβλέπεται για φέτος αύξηση των επενδύσεων σε πάγια κατά 8,8%. Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου. Κύριε συνάδελφε. 10 δευτερόλεπτα. Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου. Σας παρακαλώ, γιατί μιλήσατε όλοι πολύ παραπάνω από το χρόνο. Όλοι όμως σήμερα ξεπεράσατε τα 2 λεπτά όλοι σας. Όμως, όταν το Προεδρείο μιλάει, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Δεν υπήρξε σήμερα συνάδελφος που να μην έχει ξεπεράσει το χρόνο του πάνω από 2 λεπτά. Ούτε ένας. Λοιπόν, παρόλα, ούτε ένας. Αυτό θέλω να πω. Παρόλα τα πειρασμένα στοιχεία. Κύριε συνάδελφε. Σας εύχομαι κύριε συνάδελφε, μιλάω. Κύριε συνάδελφε. Ναι. Να τελειώσω. Μία παρακαλώ. Πρόταση. Μία πρόταση. Δεν έχω τελειώσει εγώ. Θεωρώ λοιπόν αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή μεγάλη ασέβεια προς το Προεδρείο. Μεγάλη ασέβεια όμως. Δεν είναι ασέβεια. Λοιπόν, προς το θεωρώ ότι πρέπει να τελειώσετε τώρα, κύριε συνάδελφε. Μία πρόταση μπορεί να πω. Μία και τελευταία. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή τύχη στην εκτέλεση του προϋπολογισμού που είναι πειραγμένος από την αρχή στο τέλος και εξαιρετικά πρόχειρος. Αλλά όση μηντιακή υπεροπλία και αν έχετε, κάποια στιγμή και οι χαμηλότερες τάξεις και η μεσαία τάξη θα κάνουν ταμείο, δεν θα αργήσει ο χρόνος αυτός και θα φανούν όλα τα ψέματα που λέγατε προεκλογικά και μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.